χαρακτηριστικό το κυανέλευθρο χρώμα. Το λογότυπο φαίνεται, μπορείτε να το δείτε και εδώ και πίσω. Οι δράσεις του SARS-CoV-2 είναι σε βασικές γραμμές οι εξής. Πρώτον, ατομική βελτίωση αθλητών μπάσκετ, υπεύθυνος είναι ο κύριος Κουρμέτζας Γιώργιος, προπονητής και παλιός καθοσφαιριστής, εκπροσώπηση αθλητών και προπονητών μπάσκετ, υπεύθυνος αυτό το τμήμα είμαι εγώ, Σκράτος Σοναδίνος, σχεδιασμός και υλοποίηση σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας πρότυπης ακαδημίας ανάπτυξης του αθλήματος, του μπάσκετ, με τη δημιουργία ακαδημίας, πρωτύπου ακαδημίας, ελπίζουμε σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις. Όχι ιδιώκτητες, μην παρεξηθούμε γιατί δεν έχουμε ακόμα τα χρήματα να το κάνουμε, αλλά σε ιδιωτικές θα προσπαθήσουμε. Ο φίλος από αριστερά μου, ο κύριος Σάκης Δέλιος, προπονητής και ψυχή του site coachbasket.gr, μας πρότεινε πριν από καιρό τη διεξαγωγή ενός μεγάλου διεθνούς τουρνουά και σε συνεργασία μαζί του, εγώ και ο Γιώργος ο Κουρμέτζας, σκεφτήκαμε να το υλοποιήσουμε στην Μπασκετούπολη στα Τρίκαλα. Όπως λέει και το σύνθημα που βλέπετε πάνω από μένα, 5 μέρες, 500 άτομα, 500πλάσια έσοδα θα έλεγα, 500πλάσια καλά για την πόλη των Τρικάλων και για το αγαπημένο μας άθλημα. Προτού δώσω το λόγο στους υπολείπους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και τον Αντιπεριφερειακό κύριο Μιχαλάκη για τη μεγάλη βοήθεια στην εξαγωγή του τουρνουά, το Δήμο Τρικαίων και ειδικότερα την Δήμαρχο κυρία Μητσιάδη που παρέχει κοντά μας σήμερα για την παραχώρηση του γηπέδου.